Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή και το Προεδρείο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορειοελλάδος για την πολύ ευγενική πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να θασέψω τον ενθουσιασμό μου και να σεβαστώ τους εναπομείναντες σε αυτή την αίθουσα, να γεμίσω τα μάτια με ωραίες εικόνες, 3D υπερήχου και να περιοριστούμε στο φάσμα των μυοκαρδιοπαθειών. Δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Οι μυοκαρδιοπάθειες είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται ήδη από τις προηγούμενες δημοσιεύσεις. Έτσι λοιπόν από την αρχική αυτή έκδοση του 2006 που κατά κάποιο τρόπο ταξινομούσε τις μυοκαρδιοπάθειες σε γενετικά καθαριζόμενες, σε μεικτές ή σε επίκτητες, περάσαμε στα δικά μας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας το 2007, όπου πλέον αρχίσαμε να κατανοούμε τις μυοκαρδιοπάθειες με βάση το φαινότυπό τους. Έτσι λοιπόν έχουμε υπερτροφικές μορφές μυοκαρδιοπαθειών, έχουμε διατατικές, την αριθμιογόνο, περιοριστικές κτλ. Και φυσικά υπάρχουν οι οικογενείς μορφές, οι γενετικά καθοριζόμενες και οι μη οικογενείς μορφές, μη γενετικά καθοριζόμενες. Ουσιαστικά όμως οι μυοκαρδιοπάθειες είναι πάρα πολύ σύμπλοκες για να χωρέσουν σε αυτά τα σχήματα και γι' αυτό το λόγο το 2013 ήρθε μια ακόμη πιο περίεργη και σύνθετη ταξινόμηση, ταξινόμηση κατά μόγες, που όπως βλέπουμε για να ταξινομήσουμε ή να ονομάσουμε μια μυοκαρδιοπάθεια θα πρέπει να σεβαστούμε όλους αυτούς τους υποτύπους. Δηλαδή μορφολειτουργικά χαρακτηριστικά, ποια όργανα ή συστήματα προσβάλλει, αν υπάρχει γονιδιακό υπόστρωμα, πιθανή αιτιολογία πέραν του γονιδιακού υποβάθρου. Πρέπει λοιπόν να συσχετίσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους. Και τώρα, μιας και είπαμε για τις μυοκαρδιοπάθειες και βλέπουμε πόσο δύσκολο, πόσο πολύπλοκο είναι να κατανοήσει μια μυοκαρδιοπάθεια, ερχόμαστε και αναρωτιόμαστε η 3D, η περιχορδιογραφία, τι μπορεί να προσφέρει. Και η 3D υπερηχορδιογραφία που κυρίως έχει εφαρμοστεί στις μυοκαρδιοπάθειες αφορά είτε full volume data, δεδομένα δηλαδή πλήρους όγκου, που σχετίζονται με stitching, δηλαδή με σειραφή πολλαπλών τομών που παίρνουμε κατά τη διάρκεια πολλαπλών καρδιακών κύκλων, όπως γίνεται εδώ, ή ακόμη και real time data, δηλαδή την ώρα εκείνη που κάνουμε τον υπέρηχο και παίρνουμε απεικονίσεις. Τι θα περιμέναμε λοιπόν από τη 3D υπερηχορδιογραφία να μας προσφέρει στις μυοκαρδιοπάθειες? Ουσιαστικά θέλουμε να απαντήσουμε τα εξής ερωτήματα. Πρώτα κύρια, να καθορίσουμε τη διάγνωση μιας μυοκαρδιοπάθειας. Να πούμε δηλαδή με ευχέρεια ότι πρόκειται για μυοκαρδιοπάθεια ή όχι. Φυσικά, να διαφοροδιαγνώσουμε μεταξύ phenotypic variants, δηλαδή φαινοτυπικών ποικίλων μορφών που αντιστοιχούν στο ίδιο φάσμα κάθε μυοκαρδιοπάθειας. Να διαφοροδιαγνώσουμε μεταξύ φαινοκόπης, μεταξύ μήμων δηλαδή, που μπορούν, ενώ έχουμε παραδείγματος χάρη μια υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, να μην είναι υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, να είναι κάποιο άλλο είδος μυοκαρδιοπάθειας. Φυσικά αυτό που προαναφέρθηκε και στο προηγούμενο τραπέζι, αλλά και από τους προηγούμενους ομιλητές, να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τον όγκο αλλά και τη λειτουργικότητα, ιδιαίτερα τη συστολική της αριστερής κοιλίας αλλά και της δεξιάς κοιλίας. Και φυσικά κάτι το οποίο είναι πιο σύγχρονο και θέλουμε να πάμε προς τα εκεί, να φωτίσουμε ακριβώς το υποκείμενο ιστολογικό και παθολογικό υπόστρωμα σε μια μυοκαρδιοπάθεια. Να δούμε δηλαδή, πέρα από το μαγνήτη, πέρα από τα παθολογικά παρασκευάσματα, αν μπορούμε να καταλάβουμε από τι είναι φτιαγμένο αυτό το μυοκάρδιο το οποίο έχουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το να καθορίσουμε τη διάγνωση της μυοκαρδιοπάθειας. Όπως βλέπουμε εδώ, είναι μια 3D απεικόνιση, η οποία έχει full volume data και έχουμε ουσιαστικά εδώ τη δυνατότητα 12 slices, 12 τομών. Αυτό λοιπόν που βλέπαμε με το απλό 2D ότι είναι μια διατατική μυοκαρδιοπάθεια, αν προσέξουμε λίγο καλύτερα εδώ πέρα με τις πολλαπλές τομές τις οποίες έχουμε, θα δείτε ότι αυτή εδώ η περιοχή, η οποία αντιστοιχεί προς το κατώτερο πλάγιο και λίγο προς το πλάγιο τείχομα, γενικά είναι υποκινητική έως και ακινητική. Άρα από αυτό μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη διαφοροδιάγνωση και να πούμε ότι δεν είναι διατατική μυοκαρδιοπάθεια ο άρρωστος, ότι είναι μια μορφή ισχημικής μυοκαρδιοπάθειας. Φυσικά σε άλλες μυοκαρδιοπάθειες, όπως παραδείγματος χάρη στην on compaction, που είναι μια ιδιαίτερη μορφή μυοκαρδιοπάθειας που αφορά κυρίως την αριστερή κοιλία, μπορούμε πέραν από το 2D με τη βοήθεια του 3D να δούμε πάρα πολύ καλά την σύμπλοκη αυτή δοκίδωση που υπάρχει στην κορυφή της αριστερής κοιλίας και να καταλάβουμε όλες αυτές τις σύραγγες και να τις απεικονίσουμε πάρα πολύ όμορφα, βάζοντας πολύ ευκολότερα διάγνωση στις ειδικές αυτές μορφές μυοκαρδιοπαθειών. Μπορούμε εκτός αυτού, όσον αφορά τα phenotypic variants, δηλαδή τις διάφορες εκφάνσεις μιας συγκεκριμένης μυοκαρδιοπάθειας. Εδώ βλέπουμε μια
η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, θα λέγαμε κλασική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, η οποία, όπως μπορούμε να δούμε εδώ από τις διάφορες τομές, έχουμε αυτή την έκεντρη υπερτροφή, η οποία αφορά το μεσοκυλιακό διάφραγμα σε σχέση με τα οπίστια τυχώματα. Πολλές φορές όμως, με το 2D, και αν στηριχθούμε μόνο στο 2D, μπορούμε να χάσουμε άλλες μορφές υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας και άλλες μορφές υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, όπως παραδείγματος χάρη αυτή εδώ. Εδώ η εικόνα αυτή του 2D προέρχεται από έναν νεαρό αθλητή, ηλικίας 24 ετών, μαύρης φυλής, ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου, ο οποίος ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου, στο 2D ίσως έχουμε μια υποψία ότι κάτι συμβαίνει εδώ στην κορυφή, αλλά αν πάρουμε τη 3D full volume απεικόνηση, μπορούμε πολύ εύκολα εδώ πάνω να δούμε ότι στην κορυφή υπάρχει αυτό που λέμε total systolic obliteration, δηλαδή πλήρη συστολική απόφραξη της κορυφής λόγω μιας έντονης κορυφαίας υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας την οποία έχουμε. Και φυσικά όταν μιλάμε για ποικίλες μορφές της ίδιας φαινοτυπικής έκφρασης, της ίδιας μυοκαρδιοπάθειας, θα πρέπει να έχουμε κατά νου, σαφέστατα, ότι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια πολύ συχνά διαφοροποιείται ανάμεσα στην αποφρακτική και στην μη αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Οπότε κάτι το οποίο παλιότερα προσπαθούσαμε να το δούμε μόνο σε 2D εικόνες, πλέον με full volume data και με cropping όπως γίνεται εδώ στην περίπτωση, μπορούμε πολύ εύκολα στο επίπεδο της μητροειδούς βαλβίδας να δούμε αυτήν εδώ την παχυνσούλα, όπως βλέπετε, που αφορά την πρόσθετη αγλοχήνα, που στην πραγματικότητα τι είναι, είναι το SAM, είναι το systolic anterior motion της πρόσθετης γλοχήνας της μητροειδούς, και εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο έχουμε την είσοδο, έχουμε την αρχή του LVOT, δηλαδή του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας, άρα μπορούμε πολύ εύκολα με τη 3D απεικόνηση να δούμε το SAM, το systolic anterior motion της mitral valve leaflet, και ακόμη να βοηθήσουμε, κάνοντας cropping από διαφορετικές πλευρές, να βοηθήσουμε και το χειρουργό, ο οποίος θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο περιστατικό, παραδείγματος χάρη για να κάνει μυεκτομή. Και φυσικά, όταν έχουμε αυτήν εδώ τη 3D απεικόνηση, μπορούμε πολύ εύκολα, κοιτάξτε εδώ, την πρόσθετη αγλοχήνα της μητροειδούς, να καταλάβουμε το SAM και πώς συμμετέχει στον μηχανισμό της απόφραξης του χώρου εκροής της αριστερής κοιλίας. Φυσικά δεν έχουμε μόνο τα phenotypic variants, δηλαδή τις ποικίλες μορφές της ίδιας μυοκαρδιοπάθειας. Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος και στα φαινοκόπης. Αυτό δηλαδή που φαίνεται υπερτροφικό, αλλά δεν είναι υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν σας ζητούσα να δούμε ποιο από τα δύο είναι υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, το πιο πιθανό θα μου λέγατε ότι και τα δύο είναι υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Όμως αυτή εδώ η εικόνα προέρχεται από έναν ασθενή με αμυλοείδωση, αντίθετα αυτή εδώ η εικόνα είναι πιο τυπική μιας υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας. Και στηριγμένη ακριβώς πάνω στη 3D απεικόνηση, μια πρόσφατη εργασία η οποία ήταν στο International Journal of Cardiology του 2017, στηριγμένη σε δεδομένα 3D strain τόσο από την αριστερή όσο και από τη δεξιά κοιλία, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι χρησιμοποιώντας 3D strain και από την αριστερή και από τη δεξιά κοιλία, μπορούμε να διαβοροδιαγνώσουμε αυτές τις δύο μορφές, ξέροντας ότι επειδή και η δεξιά κοιλία κατά κάποιο τρόπο καταπονείται πολύ περισσότερο στην αμυλοείδωση, ότι έχουμε χαμηλές τιμές strain στην αμυλοείδωση, ενώ στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια πιο διατηρημένο strain, οπότε να ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος να διακρίνουμε τις δύο αυτές οντότητες. Φυσικά αναφέρθηκαν και πριν από τον κύριο Νινιό, μπορούμε όσον αφορά τα φαινοκόπης και ιδιαίτερα μεταξύ διατατικής ή ισχεμικής μυοκαρδιοπάθειας και κάνοντας εδώ πέρα μία απεικόνιση της μητροειδούς βαλβίδας ανάλογα με τις γωνίες τις οποίες βλέπουμε και ανάλογα με το πόσο υπάρχει τέθερινγκ των γλοχήνων ή όχι, μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν είμαστε μεταξύ διατατικής ή μεταξύ ισχυμικής μυοκαρδιοπάθειας, άρα μπορούμε επίσης να διακρίνουμε φαινοκόπης. Και εδώ θα σας δείξω μια περίπτωση δικιά μας, πάλι να σας βοηθήσω γιατί εδώ έχει γίνει έντονο κρόπινγκ. Τι βλέπουμε εδώ, εδώ πάνω είναι ο αριστερός κόλπος, εδώ είναι η πρόσθετη αγλοχήνα της μητροειδούς, αυτό εδώ είναι το υπερτροφικό μεσοκυλιακό διάφραγμα. Βλέπουμε λοιπόν ένα υπερτροφικό μεσοκυλιακό διάφραγμα, την πρόσθετη αγλοχήνα της μητροειδούς και εδώ πάνω είναι ο αριστερός κόλπος. Αν προσέξετε λίγο καλύτερα σε αυτόν τον ασθενή που ήρθε στο εργαστήριο να εκτιμηθεί με βαριά απόφραξη, θα δείτε ότι κάτι εδώ μέσα κινείται. Πιο συγκεκριμένα, όταν σηκώνεται η πρόσθετη αγλοχήνα της μητροειδούς, είναι σαν να έλκει κάτι, το οποίο φαίνεται ακριβώς σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και για να σας το δώσω έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, είναι κάτι το οποίο δημοσιεύσαμε στο European Heart Journal περίπου πριν 2 χρόνια. Βλέπουμε εδώ την πρόσθετη αγλοχήνα της μητροειδούς, τον LVOT, και εδώ ακριβώς στην περιοχή που είναι το κόκκινο υπήρχε μια υποαορτική μεμβράνη.
Ένας άρρωστος, ο οποίος ήταν 40 ετών, με υπορτική μεμβράνη που δεν είχε διαγνωστεί ποτέ. Ο άρρωστος ήδη από ηλικία 20-25 ετών είχε πει με τη διάγνωση υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας και όμως με τη βοήθεια του 3D και εδώ είχαμε απλά την υποψία λόγω της διαφορετικής ροής που είχαμε στο 2D. Μπορέσαμε να βάλουμε την διάγνωση της υπορτικής μεμβράνης, ο άρρωστος να χειρουργηθεί και να πάει πάρα πολύ καλά. Φυσικά, κάτι που αναφέρθηκε κατά κόρον για τους προηγούμενους ομιλητές και στις μυοκαρδιοπάθειες, το 3D μας βοηθάει πάρα πολύ να εκτιμήσουμε τη λειτουργικότητα τόσο της αριστερής κοιλίας όσο και της δεξιάς κοιλίας και να εκτιμήσουμε πάρα πολύ καλά τον όγκο. Όσον αφορά τον όγκο της αριστερής κοιλίας και το κλάσμα εξωθήσεως, αναφέρθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές, ιδιαίτερα στις μυοκαρδιοπάθειες έχουμε μελέτες ήδη από το 1999. Που φαίνεται ιδιαίτερα στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια, όταν έχουμε διάταση αριστερής κοιλίας, ότι σε σχέση με το MRI, το οποίο θεωρείται το gold standard, ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλή συσχέτιση. Βλέπουμε εδώ ότι ένα correlation index 0,97 όσον αφορά τον τελοδιαστολικό όγκο, 0,98 όσον αφορά το ejection fraction. Άρα μπορούμε, ιδιαίτερα στις διατατικές μορφές των μυοκαρδιοπαθειών, να χρησιμοποιήσουμε με αξιόπιστο τρόπο το 3D για να πάρουμε δεδομένα όγκου και δεδομένα συστολικής λειτουργικότητας όσον αφορά το ejection fraction. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες μελέτες, όπως αυτή εδώ στο American Journal of Cardiology του 2005, που προχωρήσαν ακόμη παραπάνω και μας δείξαν ότι όταν έχουμε ακόμη και περισσότερες τομές, δηλαδή όσες περισσότερες τομές, slices χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της 3D απεικόνησης, τόσο πιο πολύ αυξάνει η αξιοπιστία και η συσχέτιση με τα δεδομένα τα οποία μετρούμε κατά τη διάρκεια της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς. Και φυσικά δεν περιοριζόμαστε μόνο στην αριστερή κοιλία. Εδώ είναι ένα βιντεάκι με την απεικόνηση πλέον 3D του κόλπου. Υπάρχει μια μελέτη στο Jack Imaging του 2012 που φάνηκε ότι αυτό το οποίο εμείς με τη 3D απεικόνηση μετράμε στον αριστερό κόλπο, τόσο το μέγιστο όγκο του όσο και τον ελάχιστο όγκο του αμέσως μετά τη συστολή του κόλπου σχετίζονται πάρα πολύ καλά με τα δεδομένα από τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Περιοριζόμαστε μόνο στις μυοκαρδιοπάθειες που κατά κάποιο τρόπο αφορούν την αριστερή κοιλία της καρδιάς? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι και στην αριθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας μπορούμε να χρησιμοποιούμε επαναλαμβανόμενα το 3D echo για να παίρνουμε στοιχεία τα οποία αφορούν τόσο τον όγκο της δεξιάς κοιλίας όσο και τη συστολική λειτουργικότητα και μάλιστα υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει πολύ καλή επαναληψιμότητα αλλά και σε σχέση με τα δεδομένα της μαγνητικής τομογραφίας η οποία λόγω όλων των συνθήκων είναι πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστεί σε αρρώστους που έχουν αριθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας. Και φυσικά το όνειρο κάθε ανθρώπου που ασχολείται με μυοκαρδιοπάθειες είναι να έρθει ένας άρρωστος στο εργαστήριό του, στο ιατρείο του και κάνοντας μια υπερηχοκαρδιογραφική απεικόνηση να μπορέσει να καταλάβει αν παραδείγματος χάρη ο ασθενής με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια έχει ίνωση και τι βαθμό ίνωσης έχει, όπως επίσης να φωτίσει περισσότερο το παθολογονατομικό ιστολογικό υπόστρωμα που υπάρχει σε αυτόν τον άρρωστο. Αυτό προσπάθησε να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Ένας τρόπος ήταν με contrast 3D υπερηχοκαρδιογραφία παλιότερα, χωρίς πολλά αποτελέσματα. Τα τελευταία όμως χρόνια προσπαθούμε να το κάνουμε και μέσω του 3D strain. Να κάνουμε δηλαδή μια συσχέτιση του 3D strain με τα δεδομένα τα οποία έχουμε κυρίως από μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Αυτό προσπαθήσαμε και εμείς σε αυτή τη μελέτη η οποία έχει υποβληθεί φέτος. Βάλαμε 40 αρρώστους με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Βλέπετε εδώ την ηλικία τους. Το 80% ήταν άρενες, το μέγιστο πάγος στοιχώματος 19,3 εκατοστά και κάναμε 2D μελέτη, 3D μελέτη, full volume data, 3D strain μελέτη και στη συνέχεια κάναμε και μαγνητική τομογραφία καρδιάς με γαδολίνιο. Πήραμε στη συνέχεια τις φέτες που αντιστοιχούν ακριβώς τα επίπεδα που θα μετρούσαμε το strain και κάναμε καταγραφή του γαδολινίου και στη συνέχεια πήραμε segment per segment να δούμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του 2D strain, 3D strain και φυσικά των δεδομένων γαδολινίου από τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Αυτό που διαπιστώσαμε λοιπόν εδώ είναι ότι οι μέσες τιμές τόσο του 2D όσο και του 3D, κυρίως της επιμήκους παραμόρφωσης, το longitudinal strain, παρουσιάζουν μείωση είτε έχουμε πάχυνση του τοιχώματος, είτε έχουμε παρουσία γαδολινίου. Αν δεν έχουμε και τα δύο, που σημαίνει ότι έχουμε και πάχυνση και ίνωση στην περίπτωση υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, όπως είναι εδώ στο τελευταίο πάνελ, στο C, παρατηρούμε ότι έχουμε πτώση
πολύ περισσότερο των τιμών σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με το όταν έχουμε απλά υπερτροφία. Όταν όμως φτάσαμε στο σημείο να πούμε ποιο είναι το καλύτερο, μήπως το 3D, επειδή παίρνουμε γρήγορα δεδομένα και κυκλοτερούς παραμόρφωσης και επιμήκους παραμόρφωσης και περιοχικής σε σχέση με το 2D που πρέπει να πάρουμε τόσες τομές για να τα υπολογίσουμε, μήπως είναι καλύτερο, τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο καλά. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά σε υπερτροφικές καρδιές μας δείχνει την συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην 2D και τη 3D επιμήκη παραμόρφωση. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ από τους δείκτες συσχετήσεως, ανάμεσα στην επιμήκη παραμόρφωση 2D-3D, ο δείκτης είναι πάρα πολύ χαμηλός. Και αν δούμε εδώ τις κατανομές Blunt-Altman, θα δούμε ότι το 3D, η 3D τιμή για το ίδιο ακριβώς τμήμα, με τους ίδιους χαρακτήρες, είναι τουλάχιστον 7,86% χαμηλότερη σαν απόλυτη τιμή, αυτό σημαίνει ότι είναι πιο θετική, και πλέον κοιτάξτε τις τεράστιες αποκλίσεις που μπορεί να έχουμε όταν μιλάμε για την εκτίμηση της παραμόρφωσης του ιδίου τμήματος. Άρα, αν τα βάλουμε όλα κάτω και δούμε ποια παράμετρος όσον αφορά την παραμόρφωση, όσον αφορά το strain, μπορεί να καλύψει και να μας δείξει καλύτερα τα δεδομένα ίνωση στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, η αλήθεια είναι ότι το 2D εδώ υπερέχει. Και μάλιστα η 2D επιμήκης παραμόρφωση, κοιτάξτε ότι έχει μία περιοχή κάτω από την καμπύλη, η οποία είναι περίπου στο 0,78, όταν συνδυαστεί μαζί με την πάχυνση, δηλαδή πηγαίνουμε σε πεπαχυμένα τμήματα με χαμηλή επιμήκη παραμόρφωση από το 2D, τότε τα δεδομένα είναι πολύ καλύτερα. Αντίθετα, όλες οι 3D παράμετροι βλέπουμε ότι έχουν πολύ χαμηλή περιοχή κάτω από την καμπύλη, άρα πολύ χαμηλή διαγνωστική ακρίβεια. Άρα, το 3D δεν είναι ακόμη έτοιμο για να μας δείξει δεδομένα, τα δεδομένα παραμόρφωσης να συσχετιστούν πολύ καλά με την ίνωση και το υποκείμενο παθολογικό υπόστρωμα, και το πρόβλημα εστιάζεται τόσο στην ίδια την τεχνική, πολύ περισσότερο όμως στα λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Τελειώντας, κύριε Πρόεδρε, και σχετικά με το τι μπορεί να μας προσφέρει το 3D echo στις μυοκαρδιοπάθειες, μπορεί στην πραγματικότητα να μας καθορίσει τη διάγνωση των μυοκαρδιοπαθειών. Μπορεί με ακρίβεια να μας περιγράψει τα μορφολογικά δεδομένα και τα χαρακτηριστικά τους, και μερικά από αυτά τα δεδομένα τα οποία δεν απεικονίζονται με την 2D απεικόνηση. Μπορούμε, όπως είπαμε, τις διάφορες φαινοτυπικές μορφές της ίδιας μυοκαρδιοπάθειας να μας τις δείξει πολύ καλύτερα. Σαφέστατα μπορεί να μας βοηθήσει στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ των φαινοκόπης, παραδείγματος χάρη υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σε σχέση με την αμυλοείδωση, ή ακόμη και διατατική μυοκαρδιοπάθεια σε σχέση με την ισχυμική ή και με την αθλητική καρδιά. Υπάρχουν πολλές μελέτες από το παρελθόν ήδη που μας δείχνουν ότι υπάρχει πολύ καλή συσχέτιση των δεδομένων όγκου και λειτουργικότητας, ιδίως του κλάσματος εξωθήσεως, και αυτό θα συμπληρώσω εγώ με έναν αστερίσκο ότι αφορά κυρίως τις διατατικές μορφές μυοκαρδιοπάθειας, όχι τόσο τις υπερτροφικές, γιατί το πάχος τυχώματος μας επηρεάζει τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούμε, και σίγουρα υπάρχει μια υπόσχεση για το μέλλον όσον αφορά τον ιστολογικό χαρακτηρισμό. Ωστόσο, έχουμε σαφέστατα τα μειονεκτήματα, τα οποία αναλύθηκαν και από προηγούμενους ομιλητές, πολύ χαμηλή και χρονική, αλλά και χωρική διακριτική ικανότητα, που μας σημαίνει ότι ιδιαίτερα στις μυοκαρδιοπάθειες και στα γεγονότα που έχουν πολύ υψηλή συχνότητα, είτε συστολικά είτε διαστολικά, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Παραδείγματος χάρη, σκεφτείτε να προσπαθούμε με το 3D και τα full volume data να απεικονίσουμε το septal flash, το οποίο μπορεί να συμβεί στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια και είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο όσον αφορά την επιλογή καταλλήλων υποψηφίων για CRT εμφύτευση. Φυσικά, μυοκαρδιοπάθειες πολύ συχνά σημαίνει και αρρυθμίες, ένα άλλο εγγενές μειονέκτημα όσον αφορά γενικότερα την εφαρμογή του 3D. Όπως σας έδειξα και για το strain, το γεγονός ότι αναγκαζόμαστε να εφαρμόσουμε ένα πολύ σκληρό πλέγμα, όπως φαίνεται από τον αλγόριθμο, πάνω στην αριστερή κοιλία, δεν μας επιτρέπει να δούμε ακριβώς και να μετρήσουμε ασφαλώς την παραμόρφωση. Και φυσικά υπάρχει αυτό εδώ, ότι αφενός μεν μεταξύ διαφόρων μελετητών υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλότητα των μετρήσεων, και να μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς το 3D δεν βγαίνει από μία εταιρεία, βγαίνει από πολλές εταιρείες, οπότε έχουμε και το αυξημένο interventor μεταξύ των εταιρεών, δηλαδή variability. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Συγχαρητήρια, κύριε Παραμπουρέλια, για την πάρα πολύ όμορφη ομιλία σας.